και να δούμε τι ακριβώς θα γίνει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στο μεγαλύτερο τουριστικό αεροδρόμιο της χώρας, το δεύτερο σε κίνηση μετά το αεροδρόμιο της Αθήνας, το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Βλέπουμε στη μία στήλη τις αφίξεις του 2019 και βλέπουμε και στην δεύτερη στήλη τις αφίξεις με βάση τα σχέδια πτήσεων του 2021. Θα προχωράμε τους πίνακες για να πάμε εκεί που πρέπει να σταθούμε. Βλέπουμε ποια είναι η διαφορά. Για να φτάσουμε ότι στις αφίξεις του 2019 είχαμε, κύριε Πλιάκα, 23.418 κινήσεις αεροσκαφών. Μιλάμε για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2019. Με βάση λοιπόν τα slots του 2021, οι κινήσεις αεροσκαφών, δηλαδή μιλάμε για αφίξεις και αναχωρήσεις, θα είναι 20.588 και το τονίζω, είναι με βάση τα slots. Αυτά μπορεί να αλλάξουν, όχι όμως δραματικά. Είναι μία πρώτη ουσιαστική αριθμητική αποτύπωση που παρουσιάζουμε εδώ απόψε αποκλειστικά στην ώρα αιχμής για τους δύο βασικούς μήνες της τουριστικής μας βιομηχανίας, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Πάμε να το δούμε και λίγο πιο συγκεκριμένα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τον αριθμό των αεροσκαφών που προσέγγισαν το 2019, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου και τον αριθμό των αεροσκαφών τον 2021 με βάση τα slots. Έτσι λοιπόν, το 2019, τον Ιούλιο, είχαμε 4.403 αεροσκάφη που έφτασαν στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Με βάση τα slots του 2021, ο Ιούλιος θέλει 4.607 αεροσκάφη να προσεγγίζουν το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου και μιλάμε για μία αύξηση, εφόσον αυτή επιβεβαιωθεί, που αγγίζει το 4,6%. Τώρα, για τον Αύγουστο που είναι και ο βασικός, ο νούμερο ένα μήνας. Για τον Αύγουστο του 2019 είχαμε 4.571 αεροσκάφη που προσέγγισαν το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Τα slots τον Αύγουστο του 2021 θέλουν 5.012 αεροσκάφη. Τι είναι τα σχέδια πτήσεων? Είναι τα σχέδια που καταθέτουν οι αεροπορικές εταιρείες για την ώρα, την ημέρα, αλλά και τον τύπο αεροσκάφους που θα φτάσει σε ένα οποιοδήποτε αεροδρόμιο. Μάλιστα, η αύξηση για τον Αύγουστο σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019 είναι 9,6%. Να πω ότι γιατί δεν έχουμε βάλει το 2020. Γιατί το 2020 δεν είναι μέτρο σύγκρισης, με δεδομένο ότι ουσιαστικά το αεροδρόμιο λειτουργήσε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα και με πολύ λιγότερες αφίξεις. Ενώ το 2021, με βάση τα δεδομένα, φαίνεται ότι είναι μια χρονιά που θα μπορούσε να αγγίξει τα αριθμητικά δεδομένα του 2019. Κύριε Πλιάκα, θα ήθελα να μου πείτε τι είναι αυτό που θα μπορούσε να διαφοροποιήσει προς το καλύτερο και τι είναι αυτό που θα διαφοροποιούσε προς το χειρότερο τα slots που παρουσιάζουμε απόψε. Κοιτάξτε να δείτε, προς το καλύτερο είναι αυτό που βλέπουμε. Προς το χειρότερο θα ήταν ενδεχομένως να μην γίνουν κάποιες από αυτές τις πτήσεις για λόγους να μην υπάρχει μεγάλη ζήτηση, αν θέλετε, ή κρατήσεις που δεν το ελπίζω. Ένα στοιχείο όμως το οποίο φοβάμαι και φοβούνται και οι τουριστικοί πράκτορες είναι τι θα συμβεί ή με την αγγλική αγορά ή και με τη ρώσικη αγορά. Είναι δύο μεγάλες αγορές. Η αγγλική είναι η δεύτερη αγορά για το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Η ρώσικη είναι η τέταρτη αγορά. Ήδη πρέπει να ξέρετε ότι οι πτήσεις από Ρωσία δεν έχουν ακόμη εγκριθεί να πετάνε. Από Αγγλία πετάνε κάποια, αλλά επειδή τα πρωτόκολλα τα υγειονομικά στην Αγγλία είναι αρκετά αυστηρά, δεν πολύ έρχεται ο κόσμος γιατί υπάρχει ακόμη καραντίνα για όποιον επιστρέφει κτλ. Περιμένουμε από εβδομάδα σε εβδομάδα, από 15 ημέρο, γιατί κάθε 15 μέρες οι Εγγλέζοι βγάζουν υγειονομικά πρωτόκολλα. Ας ευχηθούμε πρώτον για τη χώρα μας και για την Κρήτη να γίνουμε πράσινοι όσο γρηγορότερο γίνεται, όπως το Λασίθι να γίνουν και οι υπόλοιποι νομοί. Και δεύτερον, και η Αγγλία να αντιμετωπίσει τα εσωτερικά της επιδημιολογικά προβλήματα που έχει, ούτως ώστε να απελευθερώσει και αυτή τα ταξίδια, διότι πραγματικά μπορούμε να δούμε τότε αυτά τα νούμερα τα οποία είδατε. Γιατί σε αυτά τα νούμερα που είδατε με το συν 4,5% και συν 9,6% για τον Αύγουστο,
και μάλιστα θα σας πω ότι ο Οκτώβριος είναι συν 32% σε σχέση με το 19 και ο Σεπτέμβριος είναι πάλι και αυτός πάνω από 10%, 12%. Άρα αν βάλουμε το τετράμινο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, τα σλότς είναι αρκετά ψηλά. Και να τονίσουμε, χωρίς να υπάρχουν μέσα οι ρώσικες και οι βρετανικές πτήσεις, μάλλον υπάρχουν μέσα οι ρώσικες και οι βρετανικές πτήσεις, απλά δεν ξέρουμε πώς αυτές θα κινηθούν. Και σας κάνω την εξής ερώτηση. Θα μπορούσε μία αρνητική απόφαση μιας χώρας που μπορεί, ας πούμε, να θεωρήσει ότι η Ελλάδα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις τις επιδημιολογικές, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η πανδημία, να ακυρώσει πτήση και να αλλάξει ριζικά αυτή η εικόνα που βλέπουμε απόψε εδώ στην εκπομπή? Κοιτάξτε, επειδή περίμενα ότι θα μου κάνετε αυτή την ερώτηση, για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο αφαίρεσα όλες τις πτήσεις, όλα τα slots μάλλον, τα αγγλικά και όλα τα ρώσικα. Σε αυτό το επίπεδο λοιπόν πάμε στο μείον 11% σε σχέση με το 19 τον Ιούλιο και στο μείον 4% τον Αύγουστο. Όμως και τώρα έχουμε κάποιες πτήσεις από Αγγλία, αλλά είναι πάρα πολύ, δηλαδή, περιορισμένες. Είναι οι λεγόμενες προγραμματισμένες πτήσεις, δεν είναι πτήσεις τσάρτερ, είναι πτήσεις που μπορεί να ταξιδέψει οποιοδήποτε. Όχι, έχει και τσάρτερ πτήσεις η EasyJet, αλλά φέρνει 30, 50, 60 άτομα. Είναι μικρός αριθμός. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η τουριστική σεζόν με την Αγγλία έχει ανοίξει και ευτυχώς που το Ηράκλειο τουλάχιστον, ας το πω με τον όρο, παίζει με πολλές αγορές, διότι άλλοι προορισμοί που ήταν πλήρως εξαρτώμενοι από την αγγλική αγορά έχουν πρόβλημα. Εδώ θα ήθελα όμως να σας επισημάνω το εξής, ότι ο στόχος για φέτος είναι να πάμε στο 50% της χρονιάς του 19. Mm-hmm. Εγώ έχω βάλει και κάποια φιλικά στοιχήματα με τους φίλους μου τουριστικούς πράκτορες ξενοδόχους, ότι το 50% ελπίζω, εύχομαι και πιστεύω ότι θα το πιάσουμε εύκολα. Θα ήθελα να δούμε τους πρώτους πίνακες που παρουσίασα πολύ γρήγορα, να μας εξηγήσετε τι ακριβώς βλέπουμε εδώ. Βλέπουμε τις αφίξεις του 19 και του 21. Το 21 είναι η εκτίμηση, να υποθέσω, με βάση τον αριθμό των επιβατών από τις κρατημένες θέσεις, σωστά? Προσέξτε, το 19 που βλέπετε είναι πραγματοποιημένα. Έχουν γίνει δηλαδή. Βεβαίως, ναι. Μιλάω για το 21. Μπορεί να τα περισσότερα, αλλά αυτά γίνανε. Το 21 είναι η προοπτική, τα slots που έχουν ζητήσει οι αεροπορικές εταιρείες. Αν θα γίνουν όλες, θα έχουμε αυτά τα νούμερα που βλέπετε. Υπάρχουν και οι θέσεις. Στις θέσεις πάντα πρέπει να ξέρετε ότι υπολογίζουμε μια πληρότητα από 70-75%. Δηλαδή, αν οι συνολικές θέσεις που το σύστημα δίδει είναι 10 εκατομμύρια, δεν θα σούρθουν 10 εκατομμύρια, θα σούρθουν 7,5 εκατομμύρια, δηλαδή ένα 75%. Αυτό είναι το λεγόμενο η χωρητικότητα του αεροπλάνου, που βασικά παίζει μέσω όρο στο 75-80%. Μελετώντας τα στοιχεία που μας παραχωρήσατε, και σας ευχαριστώ ξανά κύριε Πλιάκα, θέλω να πω ότι βλέπουμε ότι κάποιες μέρες, και μπορεί να μου διαφεύγουν κάποιες, τα είδα πολύ γρήγορα γιατί είναι πραγματικά αρκετά εδώ, υπάρχουν κάποιες ημερομηνίες όπως η 17η Ιουλίου, η 23η Ιουλίου, η 31η Ιουλίου, η 5η Αυγούστου, η 8η Αυγούστου, η 12η Αυγούστου, η 15η Αυγούστου και η 22η Αυγούστου, που θυμίζουν πάρα πολύ αριθμούς ρεκόρ στα πρότυπα του 2018, που ήταν και η χρυσή αεροπορική χρονιά για το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στη Ηρακλείο. Δηλαδή, βλέπω ότι υπάρχουν 160, 170 και 180 κινήσεις αεροσκαφών μέσα σε μία ημέρα. Και επίσης, ένα άλλο στοιχείο που παρατηρώ είναι ότι πάνω από το 25% των αφίξεων είναι γερμανικές αεροπορικές εταιρείες. Ενώ έχουμε πάλι την Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή τις τρεις δύσκολες ημέρες και κάπως τη Δευτέρα. Αν μπει πιο δυναμικά στο παιχνίδι η Βρετανία, ίσως να βλέπουμε Τρίτη και Πέμπτη με μια σχετική κίνηση, αλλά η πιο χαλαρή μέρα είναι η Τετάρτη. Οι Τετάρτες. Έχετε δίκιο, και μάλιστα θα σας πω ότι οι Γερμανοί φαίνονται ότι φέτος μπορεί να έχουν και μια αύξηση στην Κρήτη γύρω στο 39%. Αυτό είναι που καλύπτει τη διαφορά, γιατί υπάρχουν στους πίνακες που σας έστειλα, θα δείτε κάποιες χώρες όπως οι Σκανδιναβικές που είναι πεσμένες σε σχέση με το 19. Και μιλάμε πάντα για το 19, γιατί μην ξεχνάμε
ότι το 20 ήταν 0 Μάιος, 0 Ιούνιος και ξεκινήσαμε από τον Ιούλιο με 200.000 αφιχθέντες επιβάτες που φέτος τους 200 θα τους κάνουμε οπωσδήποτε τον Ιούνιο. Θέλω να πω λοιπόν ότι βλέπουμε κάποιες χώρες οι οποίες έχουν αρκετή αύξηση, όπως είναι η Γερμανία, και ήδη η Γερμανία για τον, από τις 14 Μαΐου που έχουμε ανοίξει είναι γύρω στο 50% της συνολικής κίνησης που ήρθε. Σας είχα στείλει και κάτι ωραίους πίνακες που πάνε με την ημέρα που είναι πράσινο, κίτρινο, κόκκινο. Βεβαίως. Εκεί λοιπόν θα δείτε ότι από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 8 η ώρα το απόγευμα, ουσιαστικά από τον Ιούλιο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, 20 Σεπτεμβρίου, υπάρχουν ελάχιστες διαθέσιμες ώρες που μπορεί, αφήξεις που μπορούν να έρθουν ένα ή και κανένα αεροπλάνο ακόμη. Είναι εντυπωσιακό δηλαδή ότι ο Ιούλιος, Αύγουστος, ο Σεπτέμβριος, αυτό το ωράριο το 8-8, θα το λέγω εγώ που είναι και το πιο εμπορικό, είναι γεμάτο. Σκεφτείτε ότι η Αεροφλότ, και αυτό σας το λέω γιατί είναι μια σημερινή πληροφορία, επειδή η κυβέρνηση ρωσική απελευθέρωσε κάποια τακτικά δρομολόγια της Αεροφλότ για το Ηράκλειο, η Αεροφλότ όμως είχε ακυρώσει τα σλότ την προηγούμενη Πέμπτη και τώρα ψάχνουμε να δούμε πώς μπορεί να καλυφθεί η ανάρθεια Αεροφλότ στο Ηράκλειο. Μάλιστα. Δεν υπάρχει ελεύθερο σλότ τις ώρες που ήθελε η Αεροφλότ. Εκεί όμως υπάρχει ένα άλλο θέμα, ότι ενώ έχουν εγκριθεί από την ελληνική κυβέρνηση τα τσάρτερ από τη Ρωσία να έρθουν στο Ηράκλειο, δυστυχώς από τη ρωσική πλευρά υπάρχει ένα πρόβλημα και από ό,τι μου μεταφέραν και κάποιοι τουριστικοί πράκτορες, δεν μπορούν ακόμη να έρθουν τα τσάρτερ από τη Ρωσία, παρά μόνο αυτή τη στιγμή 5 δρομολόγια τακτικά της Αεροφλότ. Γι' αυτό θέλω να κρατάμε ένα μικρό καλάθι, να δούμε πώς θα πάει η ρωσική και η αγγλική αγορά, αλλά και άσχημα να πάνε, σας είπα, τα ποσοστά θα είναι στο μείον 11 σε σχέση με το 50% του 2019, όπως είπατε. Επίσης, πολύ γρήγορα να πω ότι βλέπω εντυπωσιακούς αριθμούς από την Πολωνία, βλέπω αρκετές πτήσεις από την Πολωνία, βλέπω αρκετές πτήσεις από το Ισραήλ και βλέπω και αρκετές πτήσεις από την Τσεχία και τη Γαλλία. Η Τσεχία όμως και η Πολωνία έχουν μια εντυπωσιακή εικόνα όπως και το Ισραήλ φέτος. Ναι, η Πολωνία βασικά έχει μια αύξηση γύρω στο 46-47%. Το Ισραήλ είναι μια σταθερή αγορά για μας. Οι εκπλήξεις τις βλέπουμε, που δεν είναι εκπλήξεις, γιατί δικαιολογούνται, από χώρες οι οποίες, αν θέλετε, ξεκινήσαν τελευταία τα ταξίδια τους, όπως είναι η Πολωνία, όπως είναι η Τσεχία, όπως είναι οι διάφορες άλλες χώρες, Σλοβακία, Σλοβενία. Αυτές λοιπόν έχουν αρχίσει και δυναμικά δίνουν, αν θέλετε, μάλλον έχει ανεβεί και το επίπεδό τους απάνω, οπότε υπάρχει οικονομική δυνατότητα. Και βλέπουμε κάθε χρόνο, τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον, η Πολωνία να δίνει 40% αύξηση. Κύριε Πλιάκα, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ πραγματικά για την εντυπωσιακά τα στοιχεία που μας παρουσιάσατε και για πρώτη φορά οι τηλεθεατές είδαν μια ουσιαστική χαρτογράφηση της τουριστικής μας βιομηχανίας τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Πολλά τα ερωτήματα για το τι θα γίνει. Αυτοί είναι οι αριθμοί που έχουν κατατεθεί επίσημα στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Είναι, για να διευκρινίσουμε πάλι, έτσι, είναι τα σλότ, είναι μια προοπτική. Απλούστατα αυτό που θα μπορούσα να πω στον κόσμο, ότι ο Ιούνιος, παρακολουθώντας τον μέρα με μέρα, κάθε εβδομάδα, η αντίστοιχη προηγούμενη μέρα της εβδομάδας, έχουμε μια αύξηση. Θα σας πω την Κυριακή που είναι η χειρότερη μας μέρα. Την πρώτη Κυριακή του Ιουνίου είχαμε 9.000 αφίξεις. Τη δεύτερη είχαμε 10.700 αφιχθέντες από το εξωτερικό. Εχθές είχαμε 13.000 αφίξεις. Δηλαδή βλέπουμε και στην ημερήσια κίνηση που καταμετράμε ότι υπάρχει κάθε μέρα της εβδομάδας σε σχέση με την προηγούμενη μια καλή αύξηση. Μάλιστα. Που αυτό για μένα είναι ένα θετικό σημείο, ότι θα πάμε σχετικά καλά σε σχέση με το 19. Κύριε Πλιάκα, σας ευχαριστώ από καρδιάς. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.